Καλησπέρα, Πέρση. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλημέρα από εδώ. Καλημέρα, καλημέρα. Από εδώ πού δηλαδή? Πού είσαι τώρα, στο Περού, σε ποια πόλη? Περού είμαι. Σε ποια πόλη? Εδώ είμαι. Which city, ποια πόλη? Είμαι Περού, Λίμα. Στη Λίμα, στην πρωτεύουσα. Στην πρωτεύουσα. Στη Λίμα. Τι κάνεις? Να μου μιλήσει σιγά, εγώ δεν έχω, είμαι πολλά χρόνια που δεν είμαι στην Ελλάδα και εντάξει, να μου καταλαβαίνει. Ναι. Πέρσι είναι φοβερό που μιλάς ελληνικά καταρχάς, φοβερό, που ξέρεις τα ελληνικά. Μπράβο σου, αυτό πρέπει να το πω. Μιλάω έτσι. Όταν ναι. Κάποιον αγαπάει τόσο πολύ σαν και εμένα, μια Ελλάδα, ένα country. Μια έτσι, χώρα, ναι. Δεν ξεχάσει ποτέ όλα αυτά που έχει πάθει. Πέρσι, τώρα μπορεί να σου φανεί αστείο. Στο Περού έχεις βρεθεί με κάποιον Έλληνα? Με κάποιον Έλληνα. Ναι. Έλληνα στο Περού. Έλληνα στο Περού. Έλληνα στο Περού. Ναι. Όχι, δεν είναι κανέναν Έλληνας εδώ. Έχω μιλήσει με τον Πολ Κομίκε πριν 4 μέρες. Τι κάνει αυτός, τι κάνει αυτός? Καλό είναι, καλά είναι. Τώρα έχει μια ομάδα που έχει ανεβαίνει το πρώτη λίγα. Είναι προπονητής. Είναι πάρα πολύ καλά. Ωραία. Πέρσι ο ΠΑΟΚ παίζει με τη Manchester United. Έχεις παίξει εκεί με τον Παναθηναϊκό στο Old Trafford? Ναι, έχω παίξει εκεί εκείνη η μέρα. Και περιμένω τώρα για να το δω το παιχνίδι. Είμαι εδώ, έτοιμος για να δω. Είσαι έτοιμος να το δεις το μάτς? Μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάρει αποτέλεσμα εκεί? Ναι, γιατί όχι. Ναι. Μπορεί. Επειδή είναι United, είναι δύσκολο γήπεδο. Ναι. Όχι, βρε. Για μένα είναι έτσι. Εκείνη τη στιγμή, εγώ πάντα είναι στο μυαλό μου ότι εντάξει, μπορεί να είναι Manchester United, μπορεί να είναι και Juventus, μπορεί να είναι και Depor La Coruña, αλλά πάντα ήταν στο μυαλό μου ότι πρέπει να ξέρουμε ότι είμαστε ομάδα και μπορούμε να πάρουμε αυτά το παιχνίδι. Πάντα εγώ σκέφτομαι έτσι. Και αυτή η ιδέα πρέπει να έχει όλος τους παίχτες στο μυαλό τους. Πέρσι, θυμάσαι τι σας είπε ο Αναστασιάδης πριν μπείτε στο γήπεδο? Αναστασιάδης πάντα είναι. Αναστασιάδης είναι έτσι σαν και εμένα. Ναι. Δηλαδή ποιος είναι πιο τρελός, εσύ ο Άγγελος? Εγώ, όχι Άγγελος, εγώ. Όχι, πρέπει να ρωτήσεις τον Άγγελος ποιος είναι πιο τρελός. Ξέρεις τι είπε ο Άγγελος για σένα? Ξέρεις τι είπε ο Άγγελος για σένα? Πέρσι, ο Άγγελος ξέρεις τι είπε για σένα, ο Αναστασιάδης? Έλεγε μια φορά πως πως έφυγες εσύ από τον ΠΑΟΚ, πως έφυγες. Ήσασταν εκεί στο γήπεδο, κάνατε προπόνηση, τρέχατε γύρω-γύρω και ξαφνικά έτρεξες και έφυγες. Ναι, αυτό είναι ένα πράγμα. Επέστρεψες μετά από 10 μέρες. Επέστρεψες μετά από 10 μέρες όμως τότε. Βρε, έφυγε, τελείως πήγε η Παναθηναϊκό. Κοίτα. Έγινε κι άλλο σκηνικό. Όλα αυτά τα πράγματα σήμερα, τώρα, δεν θα γίνει. Ναι. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή, ξέρω εγώ, είναι άλλο πράγμα, άλλο φούτμπολ. Αλλά όλα αυτά που έχω κάνει δεν είναι καλό, αλλά τώρα μπορώ να του πω. Αυτό που έχω πάθει με τον Άγγελος είναι για μένα είναι πάρα πολύ καλό. Καλό επειδή εγώ τώρα σκέφτομαι ότι είμαι σίγουρος ότι αυτή η σχέση που είχα εγώ με τον Άγγελος ήταν πολύ οριχινάλ. Πώς το λένε οριχινάλ? Αληθινή. Αυθεντική, αληθινή, ναι. Ναι. Εγώ και Άγγελος πελεάρ. Πώς το λένε? Fight. Α, μαλώνατε. Κόντρα. Ναι, αλλά όταν παίξουμε
αυτό δεν είναι, είναι πάρα πολύ αλήθεια. Όταν παίξουμε, όταν είμαστε human, ανθρώπινοι, human, ναι, άνθρωποι, ναι, είμαστε original. Είμαστε, ναι, αληθινή, είμαστε, ναι, ναι. Αυτό που ένιωθες, αυτό, ναι, έλεγες. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ τώρα είμαι χαρούμενος που είχα αυτή τη σχέση με τον Άγγελος. Γιατί μαλώνατε? Επειδή ο Άγγελος ήταν... Κοίτα, εγώ ήμουνα ένα young man. Ναι, μικρός, ναι. Μικρός. Και ήμουν ανώριμος, αρματσούρ. Ναι, ναι, εντάξει. Και Άγγελος, κοίτα, όταν εγώ αρχίσει στον ΠΑΟΚ, Άγγελος δεν μπορούσα να μου βλέπει. Γιατί? Γιατί? Επειδή εγώ ήμουνα πάρα πολύ... Εγώ ήθελα να κάνω αυτό που ήξερα. Ναι. Που ήξερα. Δεν ήσουν πειθαρχημένος. No discipline. Ναι. Μπράβο. No discipline. Μπράβο. Εντάξει. Αυτό. Και Άγγελος είναι ανάποδο. Ναι. Είναι discipline. Ναι. Καταλαβαίνεις. Πώς, πες μια, εντάξει, μια κουβέντα που σου έλεγε, πώς σε φώναζε. Πώς σε φώναζε. Κοίτα, όταν, αν εγώ δεν έπαιξε αυτό που έπαιξα, εγώ δεν ήμουν στον ΠΑΟ. Άγγελος με... Help you. Έξω. Όχι, όχι. Yes. Αν, εγώ είμαι indiscipline, no discipline. Ναι. Ήσουν απίθαρχος. Αν δεν έπαιξε αυτό που έπαιξα, κανονικά, Άγγελος μου έβαλε έξω. Σε έβγαζε. Άμα δεν ήσουν αυτό που έπρεπε, έξω. Ναι, έτσι. Ναι, ναι, αλλά όταν ήσουν καλά, ήσουν παιχταράς όμως όταν ήσουν καλά. Έπαιρνε την μπάλα, τους περνούσες όλους. Αλλά εντάξει. Έτσι δεν είναι? Παιδιά, αυτό ήταν στην αρχή. Μετά όλα αυτά ήταν καλά. Όλα καλά. Το σχέση. Όλα καλά. Πώς σε φώναζε ο Άγγελος, πες μας πώς σε φώναζε. Πεθαμένος έλεγε, τι σε έλεγε? Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή που έπαιξα με τον ΑΕΚ, ναι, που έχω βάλει 2 γκολ. Που ήσουν τραυματίας, λες. Θυμάσαι. Έβαλες 2 γκολ, ναι. Και εγώ έβαλα το πέναλτι. Εντάξει. Εκείνη τη στιγμή εγώ δεν έπρεπε να βάλει το πέναλτι. Ήταν ο Κώστας. Α, ο Φραντζέσκος έπρεπε να σουτάρει. Ναι. Κώστας έπρεπε να βάλει το πέναλτι. Ναι, ναι, να εκτελέσει το πέναλτι, ναι. Και εγώ είπα, εγώ το κάνω. Ναι. Θυμάσαι. So you took the ball. Yes. Ναι, και το αγώνα μου, εγώ δεν έπρεπε να έπαιξε αυτό το παιχνίδι. Αλλά Άγγελος μου είπε ότι έπρεπε να παίξω. Και Άγγελος είχα κονφιάνσα. Πώς το λένε, κονφιάνσα? Εμπιστοσύνη. Σε μένα. Πάρα πολύ. Κανονικά εγώ δεν έπαιξε. Δεν έπρεπε να παίξω. Ο διατρός είπε ότι εγώ είχα για μίνιμουμ τρεις μήνες για να δεν μπορώ να έπαιξε. Έπρεπε να μείνεις εκτός για τρεις μήνες. Εκτός. Ναι. Και εγώ έπαιξε σε μία εβδομάδα. Και Άγγελος είχα κονφιάνσα για σε μένα και μου είπε, μπορείς να παίξεις? Και εγώ του είπα, εγώ θα παίξω. Δεν ξέρω αν μπορώ, αλλά θα παίξω. Και έπαιξε, αν εσείς βλέπεις στο τηλεόραση, τα αγώνα μου, εγώ δεν μπορούσα να περπατάω. Πάντα έχω πρόβλημα με την αγώνα μου, εκείνη παιχνίδι, αυτό το παιχνίδι. Και έπαιξε και έβαλε 2 γκολ. Εκείνη τη στιγμή εγώ και Άγγελος κάνουμε τη δυνατόν σχέση. Ναι, χτίσατε τη σχέση σας. Ναι, ναι, ναι. Και από εκεί και πέρα όλα τη σχέση με τον Άγγελο ήταν πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Άρα το κέρδισες πέρσι. Το κέρδισες αυτό το πράγμα. Έπεισες τον Άγγελο. Μου λείπει. Σου λείπει,
Μου λείπει πάρα πολύ. Να τον καλέσει στο Περού, να τον καλέσει στο Περού να έρθει μια βόλτα. Αν θες να σου στείλω το τηλέφωνο, να τον πάρεις ένα τηλέφωνο. Ναι, εγώ το πώς το λένε, προσπαθώ να το βρίσκω. Να το βρεις, ναι. Από το Facebook, από τέτοιο. Όχι, δεν έχει τέτοιο, Άγγελος. Όχι. Εγώ έχω βάλει ένα message. Ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα όταν αυτό, πώς το λένε, ξέχασα τη γυναίκα του. Α, όταν πέθανε η γυναίκα του. Όταν έχασε τη σύζυγό του. Ναι. Α, του έστειλες μήνυμα σε λυπητήριο. Μπράβο σου, Πέρση. Ναι. Εγώ ήμουνα πάρα πολύ χάλια όταν ήξερα αυτό. Εγώ γνώρισα τη γυναίκα του, που ήτανε πάρα πολύ καλή άνθρωπη. Mm-hmm. Αυτή η Βιβί. Σενιόρα, η Βιβί. Ναι. Και δεν μπορούσα να τον βρω και έβαλε ένα μήνυμα σε ένα φίλο από εκεί. Α, του στείλες μήνυμα με ένα φίλο. Του στείλες μήνυμα με ένα φίλο. You said he was μέσα with a friend. With a common friend, yes. Ναι, από το Facebook. Και δεν μπορούσα να κάνω άλλο πράγματα. Και μου λείπει πάρα πολύ ο Άγγελος. Πάντα το λέω ότι είναι ο καλύτερος. Ένα από τους καλύτερους προπονητές και ανθρώπους, ναι. Προπονητές. Και του έχω βάλει. Σαν άνθρωποι. Mm-hmm. Πέρσι, yes, as a human being, yes. Δεν ξέρω αν είναι πάρα πολύ ή όχι, αλλά είναι πάρα πολύ καλό άνθρωπο. Πέρσι, ο ΠΑΟΚ σε σημάδεψε. ΠΑΟΚ marked you. Make a mark to you. ΠΑΟΚ τι? Σε σημάδεψε, σου άφησε... Το θυμάσαι πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ. Yes, it's a big part of your life. Δεν ξέρω ο ΠΑΟΚ, αλλά εγώ... Ο Άγγελος σίγουρα. Στην καρδιά μου. Ναι. Αλλά δεν το λέω, αυτό δεν το λέω από κανέναν ομάδα. Έχω παίξει στις 13 ομάδες. Mm-hmm. Αλλά αυτό που μου έχει νιώσει όλα αυτά σαν Γιος. Yes. Γιος. Φίλιο, φίλιο. Ναι, ο φίλιο είναι ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω. Πότε. Τον ΠΑΟΚ τώρα τον έχεις δει, πέρυσι πήρε το πρωτάθλημα. Την είδες καθόλου την ομάδα, ξέρεις κανένα παίχτη? Λιγάκι. Όχι, δεν ξέρω κανένα παίχτη. Έχω μιλήσει με κανέναν παίχτη από τότε. Mm-hmm. Με τον Αχιλλέα, έχω μιλήσει. Το Ζαφυρίο. Ναι. Αλλά παίχτη από τώρα δεν το ξέρω. Δεν ξέρεις. Μάλιστα. Πες μας κάτι τελευταίο, Πέρση. Ο γιος σου πώς πάει? Είναι ποδοσφαιριστής, παίζει στην Ουνιβερσιτάριο εκεί στο Περού, έτσι. Είναι καμπιόν τώρα. Α, είναι πρωταθλητής, μάλιστα. Ναι. Mm-hmm. Έχει πάρει. Θα τον φέρεις μεταγραφή στην Ευρώπη? Γιατί ακούστηκε ότι θέλεις να τον κάνεις και Έλληνα. Μακάρι. Γεννήθηκε εδώ το παιδί. Τώρα είναι ελεύθερο. Ξέρεις, τώρα είναι... Free agent. Τώρα είναι ελεύθερο. Έχει finish. Mm-hmm. Α, σοβαρά. His position πέρσι. Θετικός. Να το βάλω εκεί. Mm-hmm. Είναι center four. Mm-hmm. Center four, ναι. Είναι center four και είναι. Ο Κρίστοφερ Ολιβάρες. Δηλαδή, ναι. Κρίστοφερ Ολιβάρες, ναι. Είναι ένα 90. Είναι μεγάλο. Mm-hmm. Mm-hmm. Μακάρι μεταγραφή στην Ελλάδα, γιατί όχι. Αυτό εντάξει. Αν μπορώ να κάνω μια σχέση, πώς το λένε, σχέση με κανέναν μάνατζερ από εκεί, καλά θα ήταν. Μάλιστα. Λοιπόν, σ' ακούνε τώρα, Πέρση, μπορεί να έχουμε κανένα ενδιαφερόμενο. Πέρση, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Πέρση. Παιδιά, σε παρακαλώ, πες όλο το κόσμο εκεί, ότι εγώ είμαι εναμοράδο, πώς το λένε. Ερωτευμένος. Ερωτευμένος με όλους σας. Σε παρακαλώ να πεις όλα αυτά για όλο το κόσμο εκεί. Να είσαι καλά, Πέρση. Έχει ακούσει, Πέρση. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε άκουσαν όλοι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Έγινε φίλε. Να είσαι καλά.